Η επιθυμία σας θα πραγματοποιηθεί όταν εσείς θα είστε σίγουροι ότι θα πραγματοποιηθεί. Θα περιμένετε μεν, αλλά θα περιμένετε με σιγουριά. Και σας το λέω γιατί είμαι σε αυτή τη φάση. Έχω τους στόχους μου, έχω τις επιθυμίες μου, τις καταγράφω. Τις μελετάω καθημερινά. Για τις μεγάλες μου επιθυμίες κάνω πλάνο. Δημιουργώ τη στρατηγική μου και αναλαμβάνω καθημερινά, όπως σας είπα, εμπνευσμένη δράση. Αλλά περιμένω χωρίς αιμονή, χωρίς φόβους, ανησυχίες, θα γίνει, δεν θα γίνει, κάνω, αλλά όλα αυτά που κάνω, μήπως δεν πιάσουν, δεν θα πιάσουν, δεν ήρθα ακόμα, πότε θα έρθει, μπα, αποκλείεται, αδύνατον, είναι δύσκολο, είναι ακατόρθωτο. Λέω προτάσεις που χρησιμοποιείτε κι εσείς και τις διαβάζω, είτε στα σχόλια εδώ στο YouTube από κάτω, μερικές φορές, είτε σε προσωπικά μηνύματα. Δεν το κάνω αυτό. Υπάρχει μία περίοδος, από τη στιγμή που θα βγάλεις την επιθυμία σου προς τα έξω, που θα τη δηλώσεις, που θα γράψεις τις επιθυμίες σου και θα τις διαβάζεις καθημερινά, θα τις έχεις εκεί, υπάρχει μια περίοδος ανάμεσα στο δηλώνω την επιθυμία μου και αναλαμβάνω καθημερινά δράση όσο μπορώ και όποτε μπορώ μέσα στην ημέρα ως προς αυτήν, αλλά υπάρχει μια περίοδος μέχρι να πραγματοποιηθεί, μέχρι να υλοποιηθεί. Σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να περιμένουμε με απόλυτη σιγουριά. Όχι με αιμονή, όχι με αρνητικότητα, αρνητικές σκέψεις, αρνητικά συναισθήματα, φόβους, φοβίες, ανησυχίες, προσκολήσεις. Όχι έτσι. Εάν περιμένεις σε αυτό το χρονικό διάστημα, με αυτόν τον τρόπο, με αρνητικό τρόπο, δεν πρόκειται να φτάσει. Θα μεγαλώνει το διάστημα. Θα μεγαλώνει η απόσταση από τη στιγμή που δήλωσες την επιθυμία σου μέχρι να πραγματοποιηθεί. Θα μεγαλώνει. Θα μεγαλώνει. Θα μεγαλώνει. Αν όμως περιμένεις, αλλά περιμένεις με σιγουριά, ξέρεις ότι σίγουρα θα γίνει. Τότε αυτή η απόσταση θα μικραίνει. Θα μικραίνει, θα μικραίνει μέχρι που θα δεις την επιθυμία σου να πραγματοποιείται. Και γιατί θα μικραίνει, θα μικραίνει, θα μικραίνει. Γιατί όταν περιμένεις με σιγουριά, οι συγχρονισμοί είναι τεράστιοι. Τα σημάδια που θα παίρνεις, οι ευκαιρίες που θα σου τυχαίνουν, οι άνθρωποι που θα είναι κατάλληλοι και καθόλου τυχαίο που παρουσιάστηκαν στη ζωή σου, που θα έρχονται μπροστά σου, δίπλα σου, που θα έχουν κάτι να σου πούν, να σου υποδείξουν, γιατί αυτοί είναι που θα σου οδηγήσουν και πιο γρήγορα προς τα εκεί που θέλεις να πας. Συγχρονισμοί, θα τους βλέπεις, θα τους παρατηρείς, θα κάνουν μπαμ. Αλλά πρέπει να περιμένεις με σιγουριά. Αυτό κάνω κι εγώ. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε καλύτερα, γιατί τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται να περιμένω μεν, αλλά να είμαι και σίγουρη δε, σίγουρος δε. Ακούγεται αμφιλεγόμενο, σας μπερδεύει ενδεχομένως. Όταν τελείωσα την συγγραφή του βιβλίου μου, το έγραψα, είπα okay, αναλαμβάνω επίσης, συνεχίζω να αναλαμβάνω εμπνευσμένη δράση, θα βρω εκδοτικούς οίκους, θα αρχίσω να το στέλνω το βιβλίο. Όμως, δεν φοβήθηκα ότι είναι η πρώτη φορά που γράφω, είμαι άγνωστη στο κοινό αυτό των εκδοτικών οίκων και της συγγραφής και των συγγραφέων, άγνωστη μέσα σε εισαγωγικά. Δεν φοβήθηκα ότι εντάξει, εγώ το στέλνω, αλλά τώρα λένε αυτοί 4-5 μήνες θα σε απαντήσουν. Α, καλά, ζήσε μάιμου να φας τριφύλι. Εγώ είχα τη σιγουριά, την οποία τη σιγουριά την έχτισα στα χρόνια, μελετώντας και κάνοντας πράγματα, όπως αναφέρω στη φόρμουλα έτη, πρωινή ρουτίνα, βραδινή ρουτίνα, ώστε να με κρατάει focus, εστιασμένη στους στόχους μου, με αυτοπεποίθηση και με σιγουριά, αυτό που σας λέω. Η πρωινή ρουτίνα τη δίνω στα one-to-one coaching και επίσης θα την παρουσιάζω πρώτη φορά στην Αθήνα. Έρχομαι 2 Μαρτίου, έχετε δηλώσει πάρα πολύ συμμετοχή, έχουν μείνει λίγες θέσεις ακόμα. Φροντίστε να στείλετε κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, ανοίξτε, έχω το email μου και το Instagram. Μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα σε αυτά τα δύο για να δηλώσετε συμμετοχή, να σας στείλω λεπτομέρειες και να έρθετε κι εσείς να παρακολουθήσετε το πώς άλλαξε αυτή η φόρμουλα τη δική μου τη ζωή. Οπότε στην ουσία θα σας δώσω πράγματα τα οποία μελετούσα χρόνια, σας τα έκανα πολύ απλά, τα συγκέντρωσα και σας τα δίνω για να αλλάξετε και τη δική σας τη ζωή. Οπότε εγώ τι έλεγα το βράδυ πριν κοιμηθώ, αλλά και το πρωί όταν ξυπνάω, αυτό που έλεγα και το έλεγα από μέσα μου, δεν το φώναζα, δεν το έβγαζα κραυγές,
Δεν το ψιθύριζα καν. Το έλεγα από μέσα μου. Το σκεφτόμουν. Έλεγα ότι θα με πάρει κάποιος τηλέφωνο που είναι από εκδοτικό οίκο και θα μου ζητήσει από μόνος του την έκδοση του βιβλίου αυτού. Κάπως έτσι το έλεγα. Τώρα μπορεί να το είπα αλλιώς, αλλά αυτό ήταν το story, το δικό μου. Και ήμουν σίγουρη ότι εγώ στέλνω το βιβλίο, αλλά κάποιος θα με καλέσει από μόνος του που είναι από εκδοτικό οίκο. Δεν έκανα δεύτερες σκέψεις. Εγώ αυτό ήθελα να γίνει και αυτό έλεγα στον εαυτό μου. Αυτό δήλωνα, αυτό σκεφτόμουν, αυτό έλεγα στον εαυτό μου και αυτό έχτισε και τη σιγουριά μέσα μου, αλλά την είχα κιόλας εδρεωμένη τη σιγουριά και από προηγούμενες περιπτώσεις manifest, όπως το YouTube κανάλι μου. Οπότε κάποια στιγμή, όχι πολύ αργά, δεν περίμενα πολύ, δεν άργησα πολύ να έρθει αυτό, μη σας πω λιγότερο από μήνα, έρχεται ένα email και εκφράζεται ενδιαφέρον για το βιβλίο μου από έναν εκδοτικό οίκο. Και μιλάω κιόλας. Μιλάμε στο τηλέφωνο με την κυρία, έτσι δεν θα πω τώρα ονόματα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεχιστεί το όλο θέμα. Μιλάω στο τηλέφωνο, πάρα πολύ ευγενική και να θέλει πραγματικά να θέλει να εκδώσει το βιβλίο μου. Δηλαδή εξέφρασε πραγματικό ενδιαφέρον, πραγματικό ενδιαφέρον. Και σας το λέω ότι έφαγα μια φλασιά, μου ήρθε έτσι μπροστά και λέω, εγώ το ζήτησα. Πώς το ζήτησα όμως? Ήμουν σίγουρη, το ζήτησα μεν, αλλά ήμουν σίγουρη. Έκανα αυτά που έκανα, φόκους στις τεχνικές μου, πρωινή βραδινή ρουτίνα, δεν τις αφήνω. Μπορεί την Κυριακή να σας πω την αλήθεια, το έχω όπως είναι στις δίαιτες cheat day, cheat meal, κλέβω μια μέρα, στην ουσία δεν κάνω τίποτα από αυτά. Ναι, μεν δεν κάνω τίποτα, αλλά κάτι θα κάνω. Δηλαδή μπορεί να μην τα κάνω ακριβώς πρωινή ρουτίνα, βραδινή ρουτίνα, αλλά κάτι από όλα αυτά θα κάνω. Μπορεί να εκφράσω ευγνωμοσύνη μόνο, μπορεί να προσευχηθώ μόνο, μπορεί να κάνω μόνο οραματισμό, μπορεί να γράψω κάτι που θέλω να γράψω, να αναλύσω στο τετράδιό μου όσον αφορά μια σκέψη μου, να κάνω ένα πλάνο για ένα στόχο μου. Κάτι θα κάνω, αλλά δεν θα είμαι τόσο εστιασμένη. Δηλαδή τη χαλαρώνω την Κυριακή, χαλαρώνω τους ρυθμούς. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς αυτό, δεν τρέχει κάτι αν χαλάσατε τις τεχνικές ή όσοι κάνουν τη φόρμουλά μου, εάν χαλάσατε τη σειρά των ημερών, πηδήξατε μία μέρα, ας πούμε, κλέψατε μία μέρα. Δεν έγινε και κάτι. Απλά να περιμένετε την επιθυμία σας, αλλά να την περιμένετε με σιγουριά. Και όσο την περιμένετε, να αναλαμβάνετε καθημερινά εμπνευσμένη δράση. Να κάνετε τη δουλειά. Όχι παίρνουμε την πληροφορία, έχουμε στόχους, έχουμε επιθυμίες, έχουμε όνειρα, έχουμε όραμα, αλλά περιμένουμε όλα να μας πέσουν ως μάνα εξ ουρανού. Κάνουμε τη δουλειά. Αναλαμβάνουμε δράση. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν μπορούμε εμείς, ας πούμε, να κάνουμε manifest και να θέλουμε κάτι χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Απλά να εκφράσουμε την επιθυμία μας να κάνουμε τις τεχνικές, αλλά να μην αναλάβουμε καθόλου δράση. Φυσικά και μπορείτε. Σίγουρα στη ζωή μας, όλοι, αν καθίσουμε και σκεφτούμε και αναλογιστούμε, θα βρούμε στιγμές που θέλαμε κάτι, επιθυμούσαμε κάτι και χωρίς να αναλάβουμε δράση, αυτό έγινε, πραγματοποιήθηκε. Αλλά πότε έχετε περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε κάτι? Όταν αναλαμβάνετε δράση ή όταν δεν αναλαμβάνετε δράση? Και να ξέρετε ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο στόχος σας, χρειάζεται να αναλάβετε δράση, αν είναι μεγάλος ο στόχος σας. Τώρα, αν είναι μικρός ο στόχος, π.χ. Θέλω να φάω μία πίτσα μαργαρίτα σήμερα και ξαφνικά, ενώ το σκέφτεστε, χτυπάει προς το απόγευμα βράδυ το κουδούνι και είναι ο πιτσαδόρος και σας έφερε μία πίτσα γιατί η μαμά σας έτσι της ήρθε και σας παρήγγειλε και σας έστειλε μία πίτσα. Οκ. Φέρω ένα παράδειγμα. Και άλλο είναι ένας μεγάλος στόχος να πετύχετε κάτι. Ας πούμε, άλλοι μου έχετε πει, θέλετε να έχετε οικονομική ελευθερία, οικονομική άνεση για να δημιουργήσετε ένα ίδρυμα για αδέσποτα, παρατημένα ή για ηλικιωμένους που χρειάζονται βοήθεια. Έτσι, έχω ακούσει πάρα πολλά όνειρα τα οποία είναι μεγάλα και μπράβο σας που σκέφτεστε μεγάλα όνειρα, dream big που λέμε, αλλά όσο πιο μεγάλο το όνειρο, τόσο πιο
πολύ χρειάζεται να αναλαμβάνουμε δράση προς αυτό. Γιατί για να φτάσεις σε ένα σημείο να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου, πρέπει από εδώ που είσαι τώρα μέχρι εκεί που θέλεις να φτάσεις να καταστρώσεις το πλάνο σου. Πώς μπορώ να βγάλω περισσότερα χρήματα? Πώς μπορώ? Πάντα θα ρωτάτε, πώς μπορώ? Και πάντα εγώ βάζω πάνω τον στόχο μου και τραβάω μετά βελάκια. Και γράφω στο ένα το βελάκι. Έτσι μπορώ. Με τη δουλειά μου π.χ. Α, και με αυτό εδώ που μπορώ έξτρα εισόδημα να βγάλω. Α, και με τα social media να κάνω αυτό. Τραβάω βελάκια. Δημιουργώ. Στην αρχή μπορεί να φέρετε κάτω μόνο δύο βελάκια. Να κάνετε δύο πράγματα. Δύο προτάσεις που σας έρχονται για να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας. Αλλά παρατηρώντας το πλάνο σας καθημερινά ή μια φορά την εβδομάδα, ερχόμενοι αντιμέτωποι σε ένα τετράδιο σχεδιασμού και προγραμματισμού που μπορείτε να έχετε, θα αρχίσετε να καταβάζετε περισσότερες ιδέες. Οπότε περισσότερα βελάκια θα κατεβαίνουν. Αυτά που σας δίνω είναι με βάση αυτά που κάνω εγώ και που δουλεύουν. Και αυτά που κάνω εγώ δεν σημαίνει ότι όλα μου ήρθαν εμένα. Μου έρχονται αρκετά. Κατεβαίνουν στο διαλογισμό μου σαν δημιουργικές ιδέες, καινούργιες ιδέες. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλα είναι δικά μου. Σας έχω ξαναπεί ότι αν θέλετε να πετύχετε σε κάτι, μελετήστε ζωές ανθρώπων που πέτυχαν σε αυτό που θέλετε κι εσείς να πετύχετε. Είναι ο πιο γρήγορος δρόμος επιτυχίας. Και εγώ μελέτησα. Και πάτησα στα δικά τους. Γιατί λέω, για να πετύχουν αυτοί, κάτι έκαναν καλά. Τι κάνουν? Πρωινή ρουτίνα, βραδινή ρουτίνα, πλάνο, ατζέντα, ταν, ταν, ταν. Οκ, τι μπορώ να κάνω εγώ για αρχή? Μπορώ να μην μπορώ όλα. Για να κάνω δύο πράγματα για αρχή. Τα δύο θα τα μάθετε, θα τα κάνετε τόσο καλά που θα κάνετε μηχανικά αυτοματοποιημένα. Δηλαδή θα είναι στον αυτόματο πιλότο. Οπότε μετά βάζετε κι άλλο. Βάζετε κι άλλο. Βάζετε κι άλλο. Προσθέτετε. Και έτσι οδηγείστε στο να κατακτήσετε μικρές κορυφές στην αρχή μέχρι να κατακτήσετε τη μεγάλη κορυφή, που και τη μεγάλη κορυφή να κατακτήσετε, πάντα σαν άνθρωποι θέλουμε και κάτι παραπάνω, θέλουμε και κάτι παραπέρα. Θα υπάρξουν και άλλες κορυφές, ποτέ δεν τελειώνει, δηλαδή λες αυτή είναι η μεγάλη μου επιθυμία και την κατακτάς και τελείωσε. Θα δείτε ότι όταν θα κατακτήσετε ακόμα και την πιο μεγάλη σας επιθυμία, μετά θα σας γεννηθεί καινούρια, νέα και θα θέλετε ξανά να προσπαθήσετε. Και αυτό είναι και το φυσιολογικό και αυτό είναι και το υγιές. Οπότε περιμένουμε μεν την επιθυμία μας να πραγματοποιηθεί, αλλά την περιμένουμε με σιγουριά. Όταν θα το νιώσετε αυτό 100% μέσα σας και θα λέτε «δεν ξέρω γιατί, αλλά είμαι σίγουρη», το «δεν ξέρω γιατί, αλλά είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρος», έχει να κάνει με τη διαίσθηση. Οπότε το γνωρίζετε και τότε αφού το γνωρίζετε και είστε σίγουροι, έρχεται. Και πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Φιλάκια.